Ο αστεροειδής City Killer, όπως έχει ονομαστεί καθώς είναι αρκετά μεγάλος για να εξαφανίσει μια ολόκληρη πόλη, θα περάσει ανάμεσα από τις τροχές της γης και της Ελλήνης αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, οι επιστήμονε είναι καθυσυχαστικοί, καθώς δεν θα κουμπίσει ούτε τη γη ούτε το φεγγάρι, αλλά αποτελεί μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τους επιστήμονες για να τον μελετήσουν. Ο αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πριν από έναν μήνα, γνωστός ως 2023 DZ2, θα περάσει σε απόσταση 515.000 χιλιόμετρων από το φεγγάρι το Σάββατο. Και αρκετέ ώρε αργότερα θα περάσει από τη γη με ταχύτητα περίπου 28.000 χιλιόμετρων την ώρα σε απόσταση μόλις 68.000 χιλιόμετρων από τη γη, σύμφωνα με τον Guardian. Οι διελεύσει αστεροειδών είναι συνηθισμένε, αλλά η NASA δήλωσε ότι είναι σπάνιο ένα τόσο μεγάλο αστεροειδή να έρθει τόσο κοντά και πως γεγονότα όπω αυτό συμβαίνουν μόνο περίπου μία φορά τη δεκαετία. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η διάμετρό του είναι κάπου μεταξύ 40 και 90 μέτρων. Σε απόσταση μικρότερη από το μισό της απόστασης από εδώ μέχρι το φεγγάρι, ο αστεροειδής θα είναι ορατός με κιάλια και μικρά τηλεσκόπια. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αυτός ο δολοφόνος της πόλης να χτυπήσει τη γη, αλλά η κοντινή του προσέγγιση προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία για παρατηρήσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της Πλανητικής Άμυνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, Ρίτσαρτ Μόισλ, σε ανακοίνωσή του.